Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Καλαμάτας, την Διοικήτρια του Νοσοκομείου Καλαμάτας, τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας και τον Συντονιστή των Κινητών Κλιμακίων του ΕΟΔΗ για την συνάντηση που είχαμε σήμερα, που στόχο είχε να ανταλλάξουμε απόψεις εν ώψη της κρισιμότητας της κατάστασης που επικρατεί και στο νομό μας, παρά την τελευταία κατά κάποιο τρόπο βελτίωση που εμφανίζεται. Στο πρόσφατο παρελθόν όμως έχουμε ξεπεράσει και το 100 σε κρούσματα ημερησίως και επομένως πρέπει όλοι να είμαστε σε εγρήγορση και να προσέξουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Θέλω από την πρώτη στιγμή να αναφερθώ στο γεγονός ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας ήταν και είναι από την πρώτη στιγμή, όπως είπαμε, αρρωγός και συμπαραστάτης στην προσπάθεια των υγειονομικών δομών της περιφέρειάς μας και υποστηρίζει με κάθε πρόσφορο τρόπο, είτε ακόμα και σε προσωπικό που χρειάστηκε να προσληφθεί λόγω COVID, είτε σε μηχανήματα ή σε άλλα πράγματα. Το κόστος για την περιφέρεια είναι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, για το οποίο βέβαια θα μπορούσε να είχε πάει σε άλλες κατευθύνσεις όπως έργα κλπ. Δεν παραπονιούμαστε, λέμε ότι συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Είναι γεγονός ότι το σύστημα υγείας σε όλη την Ελλάδα έχει φτάσει στα όρια του και εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε ακούσει και την διοικήτρια να αναφέρεται πολλές φορές και με στοιχεία και επομένως είναι μονόδρομος στο να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να παίρνουμε τα μέτρα που επιβάλλεται, μάσκες, αποστάσεις, πλύσιμο χεριών, αποφυγή από συγχρονισμούς και το κυριότερο ο εμβολιασμός. Και όσον αφορά την τρίτη δόση, αλλά και κυρίως οι υπόλοιποι συμπολίτες μας που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί, προσωπικά και εγώ τους προτρέπω να το κάνουν για να προστατέψουν και τον εαυτόν τους, αλλά και τους γύρω τους. Συνεργαζόμαστε, όπως είπαμε, και με τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ για να πάμε και να βρούμε και τους εργάτες γης από τρίτες χώρες που έχουν έρθει για το μάζεμα της ελιάς και βεβαίως και σε καταβλισμούς των Ρωμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Είναι ευρέως γνωστό σε όλους ότι η πανδημία, η υγειονομική κρίση που μας ταλαιπωρεί τους τελευταίους 20 μήνες είναι εδώ ακόμα πιο επιθετική και πιο μεταδοτική. Τα νούμερα, οι αριθμοί λένε την αλήθεια, τα κρούσματα παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η θετικότητα είναι πάρα πολύ υψηλά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τις πρώτες 23 μέρες του Νοεμβρίου έχουμε περίπου 2.300 κρούσματα, ενώ η έξαρση ήταν τον Αύγουστο, όπου είχαμε 2.240 και έχουμε ακόμα ημέρες για τον Νοέμβριο. Ο βιολογικός καθαρισμός δείχνει ότι τα αντίγραφα ιού ανάλυτρο λιμάτων παραμένουν πολύ υψηλά, 63.000 αντίγραφα ιού ανάλυτρο λιμάτων. Πολλά ενεργά κρούσματα λοιπόν στην πόλη μας. Όλα αυτά μας δημιουργούν ανησυχία βέβαια, γι' αυτό είμαστε εδώ, να εκφράσουμε όλοι μαζί οι φορείς την ανησυχία μας και να προτρέψουμε τους συμπολίτες μας να ακολουθούν τις κατευθύνσεις που δίνουν οι ειδικοί, να εμπιστευτούν τους ειδικούς, να εμβολιαστούν, γιατί το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος για να πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει να το λέμε με κάθε ευκαιρία. Η επιστήμη μας έδωσε ένα δώρο, έκανε άλματα και εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Μας ανησυχεί πάρα πολύ βέβαια και η περίοδος των Χριστουγέννων. Για τον λόγο αυτό, ως Δημοτική Αρχή, επιλέξαμε να πραγματοποιήσουμε το Χριστουγεννιάτικο χωριό που ξεκινά φέτος για πρώτη φορά, να τοποθετήσουμε καρουζέλι, τρενάκι στην κεντρική μας πλατεία για τους μικρούς μας φίλους δωρεάν και να προβάλλουμε την πόλη μας όσο μπορούμε, αλλά και να τη στολίσουμε σωστά. Επιλέξαμε όμως, και το ενημέρωσα λίγο νωρίτερα τους συνεργάτες μου, η κεντρική συναυλία που ήταν να πραγματοποιηθεί για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου να μην υλοποιηθεί, να αναβληθεί. Δεδομένου το ότι οι καταστάσεις δεν μας το επιτρέπουν και πάνω απ' όλα είναι η δημόσια υγεία, και λέω να αναβληθεί, διότι θα την πραγματοποιήσουμε, αν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες, την περίοδο των αποκριών. Είμαστε λοιπόν εδώ
προτρέπουμε και εμείς, ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους φορείς, με τη διοικήτρια, τον διευθυντή, τον υπεύθυνο του ΕΟΔΗ και βέβαια τον αντιπεριφερειάρχη. Τον ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Για να πούμε ότι σημασία, το σημαντικό είναι να είμαστε και του χρόνου όλοι εδώ να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να προσέχουμε, να προστατευόμαστε, να ακολουθούμε τις κατευθύνσεις και τους κανόνες και να εμβολιαζόμαστε. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για αυτή την πρόσκληση και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερως για όλη την στήριξη που έχει προσφέρει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε υποδομή στο νοσοκομείο Καλαμάτας για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Θα έχουμε την ευκαιρία το βράδυ με την υπογραφή της σύμβασης για το κτίριο να πούμε περισσότερα γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο γιατί και εκείνος με συγκεκριμένες προμήθειες που έχει ενισχύσει το νοσοκομείο έχει συμβάλει τα μέγιστα με κρίσιμο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Λυπάμαι που δεν θα είμαι καθόλου ευχάριστη παρότι στους συμπολίτες που μας ακούν σήμερα, που μας βλέπουν μάλλον, παρότι βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, φαίνεται μία σταθερότητα στα κρούσματα. Θα σας αναλύσω με αριθμούς γιατί, παρά αυτή τη σταθερότητα, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και το μόνο που έχω να πω εκ προημίου είναι ότι μας δίδεται μια ευκαιρία, μια μικρή αναβολή ως Μεσσηνία, να μπορέσουμε να συμπεριφερθούμε καλύτερα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία και τα αποτελέσματά της, τα οποία τα βλέπουμε ήδη σε άλλες περιοχές. Θα σας πω λοιπόν με αριθμούς τα εξής. Από τον Αύγουστο, την 1η Αυγούστου μέχρι τώρα, έχουμε νοσηλεύσει 1.003 ασθενείς. Οι θάνατοι σε αυτό το διάστημα είναι 100. Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 μέχρι το τέλος Ιουνίου και Ιουλίου, να σας πω, μέχρι το τέλος Ιουλίου, είχαμε ακριβώς τους μισούς νοσηλευόμενους. Οι θάνατοι ήταν τώρα, σε αυτό το διάστημα, ενώ είναι διπλάσιες οι νοσηλίες, οι θάνατοι είναι υπερτριπλάσιοι σε ποσοστά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα κύμα που σε λίγους μήνες, 3,5 σχεδόν μήνες, έχει επιφέρει διπλάσιες νοσηλίες σε σχέση με το προηγούμενο δεκάμηνο και πολλαπλάσιους θανάτους και σε ποσοστά τριπλάσια, σας το λέω ακριβώς όπως είναι ακριβώς, αγγίζουν το 10% δηλαδή οι θάνατοι σε σχέση με το 3,5% που είχαμε στο προηγούμενο δεκάμηνο, 10% για την κλινική, έχει επιφέρει τριπλάσιους σε ποσοστό θανάτους. Το βλέπουμε και σε όλη την Ελλάδα, ότι αυτό το κύμα είναι φωνικότερο του προηγουμένου. Θα σας δώσω επίσης μερικά στοιχεία. Το νοσοκομείο έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια και έχει δώσει πολύ μεγάλο μέρος του σε χώρους και σε προσωπικό και σε υποστήριξη για την νοσηλεία των περιστατικών COVID. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύει 60 περίπου ασθενείς και αυτό είναι αποτέλεσμα της σταθεροποίησης των κρουσμάτων περίπου 600 εβδομαδιαίως για το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και φυσικά έχει προσφέρει και πάρα πολλούς χώρους για την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας. Βλέπουμε ότι πράγματι αυτό το διάστημα αυξάνονται οι εμβολιασμοί. Γι' αυτό λέω ότι είναι η χρυσή ευκαιρία για τη Μεσσηνία σε αυτή τη δυνατότητα που δίνει αυτό το διάστημα να έχουμε μεν πίεση, αλλά να έχουμε μια διαχειρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όσο αυτή είναι διαχειρίσιμη. Έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη του νομού, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους άνω των 60, που είναι το κρίσιμο ανθρώπινο πλήθος για βαριές νοσηλίες. Μας δίνεται λοιπόν αυτή η δυνατότητα και πρέπει όλοι να την εκμεταλλευτούμε. Εγώ θέλω να περιγράψω στους συμπολίτες μας δύο επίσης ακόμα στοιχεία. Αυτό το μήνα, τον Οκτώβριο, το νοσοκομείο έκανε 300 χειρουργία, εκ των οποίων τα 100, να σας πω μια αναλογία, τα 100 είναι τα έκτακτα και τα 200 είναι τακτικά. Και πραγματοποιήθηκαν επίσης 3.500 επισκέψεις, 3.500 ραντεβού στα εξωτερικά ιατρία. Αν αυτές οι συνθήκες αλλάξουν, αν δηλαδή αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων, αν αυξηθεί ο αριθμός των νοσηλιών, δηλαδή ξεπεράσουμε τις 80
που έχουμε δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Ξεπεράσουμε τη δυνατότητα που έχει η ΜΕΘ του νοσοκομείου, που είναι 6 κλίνες. Την ίδια στιγμή που τα γύρω νοσοκομεία δεν βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας ότι δεν υπάρχει και η δυνατότητα στα νοσοκομεία των δίπλα νομών, ακόμα και στην Πάτρα, να νοσηλευτούν περισσότεροι ασθενείς. Και εκεί υπάρχει η ίδια έξαρση. Τι σημαίνει αυτό για το νοσοκομείο μας, λοιπόν? Εάν αλλάξει η κατάσταση και δεν προλάβουμε να έχουμε περισσότερους θωρακισμένους συμπολίτες μας, σημαίνει ότι θα αναγκαστούμε να καταργήσουμε τα χειρουργεία και να μεταβληθούν σε κλίνες ΜΕΘ. Αυτό είναι το επιχειρησιακό σενάριο το επόμενο. Που σημαίνει ότι 200 συμπολίτες μας που είχαν τη δυνατότητα μέχρι τώρα να χειρουργούνται ανά μήνα, δεν θα μπορούν να χειρουργηθούν. Θα πρέπει να καταργήσουμε όλα τα τακτικά εξωτερικά ιατρία και να γίνουν χώροι επιγόντων των ασθενών COVID, που σημαίνει ότι 3.500 συμπολίτες μας για ένα μήνα μόνο δεν θα μπορούν να επισκεφτούν γιατρό στα τακτικά ιατρία. Και φυσικά θα καταργήσουμε και πάρα πολλές κλίνες νοσηλείας των χειρουργικών κλινικών. Δύο ακόμα στοιχεία είναι ικανά να πείσουν τους συμπολίτες μας τι είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουν για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση ή τουλάχιστον να είναι μια πιο διαχειρίσιμη κατάσταση. Από τους νοσηλευόμενους στην κλινική COVID, το 85%, 80 με 85% ανάλογα τη μέρα που το βλέπουμε το στατιστικό, είναι άνθρωποι ανεμβολίαστοι και μόλις το 15% είναι εμβολιασμένοι. Στην ΜΕΘ COVID το 97% είναι ανεμβολίαστοι. Αυτά τα στοιχεία τι μας δείχνουν? Γιατί υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία? Η πίεση στα νοσοκομεία δεν υπάρχει γιατί υπάρχουν κρούσματα. Η πίεση υπάρχει γιατί υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται νοσηλεία. Και είναι βέβαιο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το έχουν πει όλοι οι επιστήμονες, το λένε πλέον και οι αριθμοί, ότι οι άνθρωποι χωρίς εμβολιασμό είναι οι περισσότεροι ασθενείς μας και οι βαρύτερα ασθενείς μας. Και φυσικά είναι σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εκείνοι που διασωληνώνονται και πεθαίνουν. Κλείνοντας, λέω, έχουμε τη μοναδική ευκαιρία σαν Μεσσηνία. Αυτή τη στιγμή μας δίνεται το περιθώριο λίγων εβδομάδων, από ό,τι φάνηκε μέχρι τώρα, να υπάρξει μια κατάσταση πιο διαχειρίσιμη. Ο καθένας ας καταλάβει αυτή ακριβώς τη συνθήκη, να προσπαθήσει να προστατεύσει τον εαυτό του. Το νοσοκομείο θα κάνει αυτό που μπορεί. Εξήγησα όμως τι είναι αυτά που μπορούμε. Να μην φτάσουμε στο σημείο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα χρειάζονται παροχή οξυγόνου και θα πρέπει να μην είναι σε παροχή και να έχουν κινητές φιάλες, γιατί αυτά είναι τα επόμενα σενάρια. Να μην φτάσουμε στο σημείο που θα καταργήσουμε τα χειρουργεία και θα τα μετατρέψουμε σε κλίνες ΜΕΘ. Να μην φτάσουμε στο σημείο, δυστυχώς, όλα τα υπόλοιπα είναι λιγότερης αξίας, να συνεχίσουμε να έχουμε τόσους πολλούς θανάτους. Εύχομαι πραγματικά οι συμπολίτες μας να έχουν πάρει το μήνυμα, να βλέπουν τι συμβαίνει γύρω τους, κανείς μας δεν είναι άτρωτος, να επισπεύσουν τον εμβολιασμό τους και ιδιαίτερα και να επισπεύσουν και όσοι χρειάζονται την τρίτη δόση. Καλή σας μέρα. Βασικά και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη για αυτή τη συνάντηση και δεν θα πάψω ποτέ να ευχαριστώ και τον Αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο Δήμαρχο για τη συμπαράστασή τους την οποία έχουν δείξει προς το Κέντρο Υγείας. Κοιτάξτε, ο ιός υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει. Και η ίωση αυτή, η αρρώστια την οποία προκαλεί, δεν είναι απλή. Ακόμα και αν ένας νοσήσει με έναν απλό πυρετό στο σπίτι του για μερικές μέρες, φέρνει τέτοιες αλλοιώσεις στον οργανισμό μας, επηρεάζει πολλά συστήματα, το αναπνευστικό, το καρδιολογικό, το γαστρεντερικό, και μπορεί να του κάνει προβλήματα για πολλούς μήνες, πολλές φορές και για όλη του τη ζωή. Είναι μια πάθηση σοβαρή. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά και τα όπλα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας είναι ουσιαστικά ένα, το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει. Δεν σημαίνει ότι και ένας εμβολιασμένος δεν νοσεί. Και αυτός έχει πιθανότητες να νοσήσει, πολύ λιγότερες. Έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην πρόσληψη από τον ιό,
αντέχει καλύτερα τις επιπτώσεις του, αρρωσταίνει με λίγα λόγια πολύ πιο απλά, περνάει σπίτι του την αρρώστια, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες να χρειαστεί να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και το κυριότερο να κινδυνέψει και η ίδια του η ζωή. Επομένως, ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος. Δεν χρειάζεται να τον καθυστερούμε καθόλου. Επίσης, είναι αλήθεια ότι, ειδικά για την πόλη μας να μιλήσω, υπάρχει και στο κέντρο υγείας αύξηση των ατόμων οι οποίοι το τελευταίο διάστημα σπέβδουν να εμβολιαστούν. Από το περασμένο Σάββατο αυξήθηκαν οι εμβολιαστικές γραμμές του κέντρου υγείας από 2 σε 4, γιατί η ζήτηση για εμβολιασμό ήταν μεγάλη. 10 μέρες πριν εμβολιάζαμε 120-130 άτομα τη μέρα, μπορούσε κάποιος να κλείσει ένα ραντεβού να εμβολιαστεί αυθημερών. Αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, για όλη την ερχόμενη εβδομάδα είναι κλεισμένα τα ραντεβού 370 την ημέρα. Το οποίο σημαίνει είναι μεγάλη αύξηση και μας δίνει κάποια ελπίδα ότι θα προλάβουμε αυτό το διάστημα που, όπως πολύ σωστά ανέφερε και η κυρία Λιφέρη, η διοικήτρια του νοσοκομείου, θα μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε, να εμβολιαστούμε και να κρατήσουμε τον ιό μακριά μας. Και όχι μόνο μακριά μας, μακριά και από τα άτομα τα οποία είναι δίπλα μας. Φυσικά δεν πρέπει ποτέ να παραλείπουμε και τις κλασικές ενέργειες που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή μάσκα, ειδικά όταν είμαστε μαζεμένοι πολύ σε ένα συγκεκριμένο χώρο, καλό πλύσιμο στα χέρια και τις αποστάσεις. Αυτές πάντα πρέπει να υπάρχουν. Και απευθύνω και μια έκκληση στους συναδέλφους μου, όσο μπορούν οι σχετικές ειδικότητες, να δώσουμε ένα χέρι στο νοσοκομείο. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα υπάρξει, πάντα υπάρχει μάλλον ανάγκη από έναν γιατρό, από έναν παθολόγο, από έναν πνευμονολόγο για το νοσοκομείο της πόλης μας. Οι γιατροί που εργάζονται εκεί έχουν και αυτοί φτάσει στα οριά τους. Έχουν κουραστεί, έχουν ανάγκη από μια βοήθεια. Γι' αυτό είναι υποχρέωση όλων μας να τους δώσουμε ένα χέρι. Και είναι υποχρέωση όλων των συμπολιτών μας να σπεύσουν, αν δεν έχουν εμβολιαστεί, να εμβολιαστούν, ή αν έχουν κάνει τις 2 πρώτες δόσεις, να μην χάσουν χρόνο καθόλου και να κάνουν και την τρίτη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Κατσαπάνη, να ρωτήσω, από τα 370 ραντεβού, ποια είναι για τρίτη δόση και ποια είναι πρώτη δόση, γιατί είναι αυτό το σημαντικό? Είναι περίπου 50-50. Δηλαδή, από αυτά τα ραντεβού, το 50%, πάνω από τις 150, είναι 160, είναι η τρίτη δόση και οι υπόλοιποι είναι η πρώτη. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κάνουν τη δεύτερη δόση, γιατί κάνουν καθυστερημένα την πρώτη. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη για την πολύτιμη βοήθεια, εκτός από το προσωπικό και τον εξοπλισμό που δίνει αρκετές φορές στις κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ. Μας έχει παραχωρήσει και το χώρο στην περιφέρεια. Εν Λευκό, δεν υπάρχει κάποιο όριο για να μείνουμε εδώ και να εξετάζουμε τον κόσμο. Άρα θα ήθελα να παρακαλώ στους πολίτες να εκμεταλλευτούν τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ, να εκμεταλλευτούν τις ώρες που είναι από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το απόγευμα, να έρχονται και να εξετάζονται. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εμβολιασμένος για να εξεταστεί σε εμάς. Ακόμα και αν κάποιος νιώθει μια αδυναμία, μια κόπωση, έχει βήχα, μπορεί να έρθει και να εξεταστεί δωρεάν. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε το όπλο, τον Test Rapid. Είναι πολύ σημαντικό να το χρησιμοποιούμε. Και το λέω αυτό γιατί από εκεί που ήμασταν τον Αύγουστο, στους 1.700 ελέγχους, έχουμε πέσει στους 700-800 καθημερινά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Καλαμάτας για την τεράστια επίσης βοήθεια. Σήμερα κιόλας μου είπε ότι ανά πάση στιγμή όταν χρειαστεί ανοίγει το μέγαρο χορού. Μπορούμε να πάμε είτε να μετακινηθούμε από εδώ ή ένα κλιμάκιο να μετακινηθεί συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Πολύ σημαντικό αυτό για την πόλη μας. Να ευχαριστήσω στο πρόσωπο βέβαια της διοικήτριας, το υγειονομικό προσωπικό, τους γιατρούς και το διοικητικό βέβαια προσωπικό του νοσοκομείου. Και μέσα από αυτό να πω πάλι στους συμπολίτες να έρχονται να εξετάζονται. Να μην ξανακούσουμε για νούμερα αυτά που μας είπε νωρίτερα η διοικήτρια. Πρέπει να βοηθήσουμε το νοσοκομείο και εμείς ως πολίτες κάνοντας τεστ. Να προλάβουμε τον ιό και να σεβόμαστε και να τηρούμε τα μέτρα. Ευχαριστώ. Να το διορθώσω λίγο για να κάνετε το μοντάζ. Να συγκληρώσω.
Παράλληλα με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ξεκινάμε δράσεις ελέγχων στους εργάτες γης σε όλη την περιφέρεια, σε όλο τον νομό. Σε όλο τον νομό. Και ταυτόχρονα θα ξεκινήσουμε πάλι τις δράσεις στους καταβλισμούς Ρωμά. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχονται όλοι οι άνθρωποι. Πάνω σε αυτό, υπάρχει κάποια σκέψη για να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό εμβολιασμό, ίσως σε κάποιο καταβλισμό Ρωμά, έστω με το μόνο ρωσικό εμβόλιο? Αυτό περνάει μέσα από τον ΕΟΔΗ και όχι από εμάς. Ούτε υποχρεωτικό μπορεί να γίνει. Έτσι. Καταλαβαίνετε, πηγαίνουν κοντά, τους μετράνε και. Όχι, αν υπάρξει μια δράση που όποιος επιθυμεί. Είμαστε σε επικοινωνία με την ΕΚΤ, είπε, για το συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχει πρόταση να κατεβαίνει κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να κάνει εμβολιασμούς σε καταβλισμούς σε απομακρυσμένα χωριά και σε όποιους άλλους ανθρώπους μας ζητήθηκε. Είπαμε, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τώρα έχουμε 1.003 εισαγωγές. Δηλαδή σε 3,5 μήνες διπλάσιο αριθμό από ό,τι είχαμε στους 10 προηγούμενους μήνες. Οι θάνατοι, ενώ στο προηγούμενο δεκάμηνο ήταν σε ποσοστό 3,5%, τώρα είναι σε διπλάσιο ποσοστό. Έχουν ξεπεράσει το 7,5% οι θάνατοι για αυτούς τους 3,5 μήνες.